Γεια σου και πάλι φίλοι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο από το ανοιχτό βιβλίο. Στο σημερινό βιντεάκι θα σας δείξω πώς μπορείτε να βρίσκετε το όνομα και τον κωδικό από ένα router έτσι ώστε να μπορείτε να μπαίνετε μέσα σε αυτό. Κάθε router αποτελείται από έναν κωδικό και από ένα password, από έναν password και από ένα username με το οποίο μπορείτε να μπαίνετε. Για παράδειγμα εμένα, αν γράψω εδώ τη διεύθυνση εδώ πέρα 192.tat.tat που γράφουμε για να μπούμε μέσα στο router, αυτό το που θα μπείτε μπορεί να σας το παρέχει ή ο πάροχος της εταιρείας σας που σας δίνει το ίντερνετ, είτε να το λέμε στο βιβλιαράκι του router, είτε να το λέμε στο βιβλιαράκι του router όπως και τον κωδικό. Αλλά κάποιες φορές, επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν το password και το username, που συνήθως είναι admin και admin, ή στη σύντα είναι σύντα user, σύντα user, και τα δύο δηλαδή, υπάρχει εδώ πέρα ένα site το οποίο το έχω βάλει και στην περιγραφή, routerpasswords.com ονομάζεται. Βάζετε τι router έχετε, δηλαδή την μάρκα του router, την οποία μπορείτε να τη βρείτε πάνω στο router, την μάρκα. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι έχουμε αυτό εδώ. Στην τύχη τώρα δεν ξέρω καν ποια εταιρεία το παρέχει αυτό και αν το παρέχει κάποια εταιρεία στην Ελλάδα. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, λέει εταιρεία, δηλαδή η Vona, το μοντέλο, λέει και το μοντέλο και σας λέει ότι είναι user, το username και password, πάλι είναι user. Ή admin, admin. Τα περισσότερα έχουν admin και admin στην Ελλάδα. Επομένως, μην ανησυχείτε, δεν θα είναι τόσο δύσκολο να το βρείτε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν δεν θέλετε να το βρείτε μέσα από το ίντερνετ, μπορείτε να καλέσετε πάλι στην εταιρεία σας να σας το πει. Διαφορετικά, μπορείτε να πάτε πάλι σε ένα κατάστημα που σας παρέχει το ίντερνετ και πάλι να σας δώσει τον κωδικό. Ή να υπάρχει στο βιβλιαράκι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βρείτε τον κωδικό και το username. Αλλά ξαναλέω ότι βάζοντας εδώ πέρα το μοντέλο, το οποίο μπορείτε να το βρείτε πάνω στο router, σας το λέω από πίσω σίγουρα, θα σας βγάλει κατευθείαν το τι username και τι password και τι username έχετε. Αυτά λοιπόν. Αν θέλετε παιδιά να παίρνετε πάρα πολύ ωραία προϊόντα σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, το έχω ξαναπεί, από κάτω στην περιγραφή υπάρχει ένα link το οποίο ονομάζεται Cheap Bazaar, είναι το κατάστημά μας, μπαίνετε εκεί πέρα και αγοράζετε. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.